Καλημερίζω ευθύς αμέσως και τον κύριο Κοκολάκη, Μάρκο Κοκολάκη, από το Σύλλογο των Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα. Κύριε Κοκολάκη, καλημέρα σας από τον 1984. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κεράκη. Εσείς πρόεδρος του Συλλόγου, αλλά εγώ απέφυγα να πω πρόεδρος, γιατί έχετε μπροστά σας και αρχαιρεσίες, έτσι για να μην παρεξηγηθείτε, να μην παρεξηγηθούμε. Και νομίζω την Κυριακή που μας έρχεται μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Είναι η δεύτερη Κυριακή μετά την Γενική Συνέλευση, η οποία δεν είχε απαρτία. Οι εκλογές μεταφέρονται ότι θα γίνουν την Κυριακή που μας έρχεται στο πολιτιστικό πολύγεδρο της Μητρόπολης. Θα γίνει η Γενική Συνέλευση με ένα απολογισμό των πεπραγμένων του Συλλόγου 11 η ώρα και 1 η ώρα ξεκινάνε οι εκλογές, οι αρχαιρεσίες. Μάλιστα, να το ξέρει λοιπόν και ο κόσμος, την Κυριακή που μας έρχεται, όπως είπατε, στο πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης Ερκαλοχωρίου, ναι. Σωστά. Και ωραία. Καλό θα είναι ο κόσμος να υπάρξει προσέλευση, γιατί θα μας δώσει παραπάνω δύναμη για να συνεχίσουμε. Δεν μπορεί κάποιος που μας έχει πάρει 20 τηλέφωνα αυτό το διάστημα των 6 μηνών να μην διαθέσει τουλάχιστον 1/4 από την ώρα του και να έρθει να ψηφίσει. Όσο περισσότεροι έρθουν, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχουν σαν σύλλογο. Εντάξει, έκανε και κρύο, ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί και να μην το ήξεραν, αλλά ούτως ή άλλως γνωρίζουν, φαντάζομαι, και σας έχουν τιμήσει μέχρι στιγμής οι άνθρωποι, κύριε Κοκολάκη, εσάς και τα υπόλοιπα μέλη, σαφέστατα του Συλλόγου, για αυτή την προσπάθεια που κάνετε, γιατί έχετε αναδείξει τόσα μα τόσα θέματα που έχω φτάσει σε σημείο να πω τι μου λέει τώρα μια πληροφορία από ένα Υπουργείο, όταν εγώ αυτά τα έχω ακούσει και το έχω πει δημόσια, γι' αυτό και το επαναλαμβάνω. Όταν εγώ αυτό το έχω ακούσει από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων και μάλιστα μπροστά μου έχω και το νόμο και το ΦΕΚ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν. Έφτασα και στην πρόταση να πω: δεν τους παίρνετε εκεί σε περιφέρειες, δήμους και σε γραφεία υπουργών, υφυπουργών κλπ. Μπας και καταφέρουν να σας βοηθήσουν να βγάλουν άκρη οι άνθρωποι. Αλλά τέλος, μέχρι εκεί μπροστά σας εκλογές, ως σύλλογος γενικότερα. Πάνω ακριβώς σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Μεταξύ άλλων, προβλέπουμε προβλήματα τα οποία θα προκύψουν στο επόμενο διάστημα και προτείνουμε λύσεις πριν αυτά. Δεν τα προβλέπετε. Είσαστε μέσα στην πραγματικότητα. Δεν είναι εδώ μυρίζω τα νύχια μου, είμαι Κασάνδρα, είμαι Πυθία, είμαι. Απλά βλέπετε και καταγράφετε ποια είναι τα προβλήματα και τα ψάχνετε. Γι' αυτό και το διορθώνω, διότι από τη στιγμή που εργάζεστε σχολαστικά ως σύνολο, ως ομάδα, έτσι τα καταφέρνετε και πάτε μπροστά για να μπορέσετε να βοηθήσετε τους ανθρώπους. Λοιπόν, χθες το θέμα αυτό και γι' αυτό σας κάλεσα, αλλά συνεπικουρικά είπα και για τις εκλογές σας, που έχετε μπροστά σας, να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Χθες τα θέματά σας γενικότερα από τον Νίκο Ιγουμενίδη πέρασαν στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής. Κατοικήσιμα, μη κατοικήσιμα, πράσινα, κίτρινα, άσπρα, μπλε και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θα πω μόνο μια κουβέντα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το οποίο παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής από τον βουλευτή, ότι αναφέρθηκε στις κολλησιεργίες που υπάρχουν για την διεκπαιρέωση των αιτήσεων, αναφέρθηκε στο θέμα των υλικών, των τιμών που υπάρχουν αυτή την ώρα, και μάλιστα είπε δεν μπορείς να μιλάς για θεραπεία σε βλάβες και ζημιές σε κτίρια, είτε κατοικήσιμα είτε μη κατοικήσιμα, με τιμές του 2011. Αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα οποία εσάς σας απασχολούν, τον πρωτοβάθμιο, τον δευτεροβάθμιο έλεγχο, τον τριτοβάθμιο που δεν έχει γίνει, τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν με αγωνία παγωμένα τα σχέδιά τους, τα επόμενα βήματά τους για τα επόμενα χρόνια, για αυτούς που έχουν αποκλειστεί από την αρρωγή κλπ. Αλλά κυρίως εδώ βρεθήκαμε μπροστά σε αυτό το οποίο μέχρι στιγμής ουσιαστικά δεν είχε βγει, δηλαδή σε εκείνο τον κατάλογο με το πόσα είναι κατοικήσιμα, πόσα είναι μη κατοικήσιμα. Και όταν σας πήρα τηλέφωνο να σας καλέσω, μου είπατε αν κάποιος δει πολύ προσεκτικά τα νούμερα θα καταλάβει ότι έρχονται μπροστά δυσκολίες. Τι θέλετε να πείτε? Τι θέλουμε να πούμε? Καταρχήν να πούμε ότι στον πρωτοβάθμιο έλεγχο ήταν 11.580 περίπου τα κτίσματα που ελέγχθηκαν στο πρωτοβάθμιο. Μεταξύ αυτών, τα κατοικήσιμα, δηλαδή αυτά που ήταν αρχικά πράσινα, είναι 5.395, 5.400, ας το πούμε, να το στρογγυλέψουμε. Αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν μέσω της αρρωγής να κάνουν αιτήσεις. Πολλοί εξ αυτών έλαβαν την οικοσκευή 2.000 ή 3.000 στεγαστική συνδρομή και εκ των υστέρων βγαίνει ένα ΦΕΚ που λέει κακώς τα πήραν, δεν τα δικαιούνται. Οπότε, όσοι τα έχουν πάρει
πολλοί από αυτούς τους 5.400 ανθρώπους θα κληθούν να επιστρέψουν πίσω αυτά τα χρήματα και όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν θα πρέπει να αναγκαστικά να κάνουν σύσταση φακέλ. Όσοι βέβαια από αυτούς που ήταν αρχικά χαρακτηρισμένα κατοικίες, δηλαδή χ, πράσινο, μην περιμένουν αν δεν έχουν μπει χρήματα στο λογαριασμό τους, δεν θα πούν στο επόμενο διάστημα. Και δεν μιλάμε ούτε για 100 ούτε για 1.000, για 5.400 ανθρώπους που αρχικά αυτό δεν είχε προβλεφθεί. Προέκυψε εκ των υστέρων. Τώρα, από τον κύριο Τριαντόπουλο και από τον. Μιλάτε μόνο για σπίτια ή μιλάτε και για επαγγελματικούς χώρους? Για κατοικίες, για καταστήματα, για οτιδήποτε αποθήκες, γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είχαν κριθεί πράσινα αρχικά, δικαιούται να πάρουν αυτά τα χρήματα. Αυτή λοιπόν εκ των υστέρων προέκυψε ότι δεν δικαιούται και κακώς στην αρχή δόθηκαν σε κάποιους από αυτούς χρήματα. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν είτε στη σύσταση φακέλου για να τα δικαιολογήσουν ή να τα επιστρέψουν πίσω. Τώρα, όσον αφορά το δευτεροβάθμιο έλεγχο που έγινε στα Κίτρια, τα αρχικά πράσινα δεν ξαναπήγε ο έλεγχος. Αυτοί όλοι τώρα, το νούμερο που θα πω παρακάτω, δικαιούνται οικοσκευή και στεγαστική συνδρομή. Μιλάμε για 7.651 χτίσματα, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες ακόμα που δεν έχουν ελεγχθεί. Αλλά για το επίσημο νούμερο που μας δίνει το Υπουργείο είναι 7.651. Ο κύριος Τριαντόπουλος είπε ότι έχουν δοθεί 45 εκατομμύρια, πολύ καλά το έχει τόπες, τόσα έχουν δοθεί όντως, έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς, που αφορά 5.000 περιπτώσεις. Οι υπόλοιπες 2.600 περιπτώσεις, συν αυτά που θα προκύψουν, συν τους πράσινους που δεν αναφέρονται σε αυτό το νούμερο, μιλάμε για περίπου 8 με 9.000 ανθρώπους που περιμένουν να πάρουν χρήματα. Έχουν πάρει 5.000, οι υπόλοιποι δεν έχουν πάρει μία δραχμή ακόμα. Δεν έχουν πιστωθεί λογαριασμοί τους. Οπότε το νούμερο αυτών που δεν έχουν πάρει χρήματα είναι αρκετά υψηλό. Προηγουμένως είπατε, αν τα βάλουμε, τα ιεραρχήσουμε όσον αφορά τα θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο επόμενο διάστημα, δεν είναι ένα και δύο, αλλά θα ξεκινήσουμε από το πρώτο που θεωρούμε σημαντικό, που θα το βρει ο κόσμος μπροστά του, δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα. Καλό είναι λοιπόν να το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά όχι μόνο ο κόσμος, οι αυτοί που αποφασίζουν. Είναι το θέμα των τιμολογίων. Θα το βρούμε μπροστά μας και εμείς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου πριν αυτό πραγματικά παρουσιαστεί. Και να δώσω μια εικόνα πάνω σε αυτό για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ας πάρουμε μια περίπτωση που η ζημιά, η πραγματική σήμερα, ένα χτίσμα για να το αποκαταστήσει όπως ήταν αρχικά, ας πούμε ότι είναι 20.000 η πραγματική αξία. Η σύσταση φακέλου, ο μηχανικός θα πληρωθεί γι' αυτό που είναι περίπου 4.000 ευρώ. Οπότε το πραγματικό κόστος είναι 24. Οι τιμές όμως που δικαιολογεί το Υπουργείο αυτή τη στιγμή είναι τιμές του 2011. Σήμερα ξέρουμε όλοι ότι έχουν διπλασιαστεί και υπερδιπλασιαστεί οι τιμές. Οπότε εμείς θα κάνουμε φάκελο με το μηχανικό που θα ζητάμε τις τιμές του 2011, που θα είναι περίπου 12.000, το πούμε έτσι χοντρικά. Σε αυτό το ποσό εμείς δικαιούμαστε το 80% όπως προβλέπεται από τα ΦΕΚ, δηλαδή 9.500. Η πραγματική όμως αξία είναι 24.000. Πού θα βρει ο κόσμος τα υπόλοιπα 15.000 να τα βάλει? Αν λοιπόν δεν γίνει αναπροσαρμογή των τιμών, θα μπει ο κόσμος στη διαδικασία της αποκατάστασης, θα φτάσει σε ένα σημείο το οποίο δεν θα μπορέσει να προχωρήσει, γιατί δεν έχει τα χρήματα να συνεχίσει, ούτε να μπορεί να τα δανειστεί. Με αποτέλεσμα αυτά τα χρήματα κάποια στιγμή που έχουν δοθεί τα 9,5 ας το πούμε, να ζητηθούν πίσω. Οι τιμές θα πρέπει να αλλάξουν. Ο κόσμος θα πρέπει μέχρι τέλος του Οκτωβρίου να έχει καταθέσει το φάκελο. Αν δεν έχει γίνει η αναπροσαρμογή των τιμών, τότε θα βρεθούμε προαπρόπτου. Εμείς λοιπόν από τώρα το έχουμε επισημάνει ότι είναι ένα θέμα που θα προκύψει στο μέλλον και δεν θα μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Είναι η πρώτη προτεραιότητα. Τα τιμολόγια του 2011, οι τιμές του 2011. Όπως επίσης το μεγάλο θέμα της σύστασης του φακέλου, το κόστος της σύστασης του φακέλου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαφοροποιήσεις στους αριθμούς κατοικήσιμα, μη κατοικήσιμα, πρωτοβάθμιος, δευτεροβάθμιος έλεγχος, τριτοβάθμιος που δεν έχει γίνει, πρωτοβάθμιος που δεν έχει γίνει ακόμα, αποκλήσεις μεγάλες, επίσης ένα μείζον θέμα και ένα γραφείο το οποίο συνεχίζει, δηλαδή μιλάω για το ΤΑΕΦΚ, το οποίο συνεχίζει να είναι υποβαθμισμένο, να έχει ελάχιστους ανθρώπους, οι οποίοι συχνά πυκνά αλλάζουν, διότι και ο φόρτος είναι μεγάλος και
μέχρι να έρθει ο ένας και να μάθει την περιοχή, έρχεται ο επόμενος. Μια πολιτική που δυστυχώς δεν την καταλαβαίνει κάποιος, έτσι όπως από τα αρμόδια υπουργεία αυτή την ώρα πηγαίνει. Θέλω στην κουβέντα μας να βάλω έναν οικονομολόγο για να δω εκείνος από τη δική του την πλευρά πώς μεταφράζει όλο αυτό, δηλαδή τον πίνακα. Τα στοιχεία τα οποία ήρθαν και βγήκαν από τον κύριο Ιγουμενίδη, δόθηκαν στον κύριο Ιγουμενίδη αναφορικά με τα κατοικήσιμα, μη κατοικήσιμα, πρωτοβάθμιος, δευτεροβάθμιος, τριτοβάθμιος που δεν έχει γίνει και όλα αυτά τα οποία ανέφερα. Και μιλάω για τον κύριο Μπαγιορούκη τον Ηλία. Καλημέρα σας. Να μας πείτε πώς το μεταφράζετε. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Χαμηλώστε λίγο ραδιόφωνα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί από την αρχή νομίζω ότι παίρνω ένα λάθος σήμα και θα ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Τώρα λοιπόν, μ' ακούτε? Ας προσπαθήσουμε, παρακαλώ. Τώρα. Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε. Ωραία, λοιπόν, θα μου δώσετε λίγο χρόνο, ένα λεπτάκι να μεταφράσω λίγο τα νούμερα από την κοινωνική τους σκοπιά. Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος, όπως πάρα πολύ σωστά τα είπε ο Μάρκος. Μιλάτε με hands-free, μισό λεπτό. Μιλάτε με Bluetooth. Όχι. Τι μιλάω. Ναι, συνεχίζει να μικροφωνίζει. Μήπως εσείς, κύριε Κοκολάκη, συγγνώμη που το κάνω αυτό από τον αέρα, αλλά δημιουργείται πρόβλημα στον ήχο. Δεν ξέρω. Ενώ πριν από λίγο δεν το είχαμε, γι' αυτό παρακαλώ, ελάτε. Με ακούτε τώρα? Δεν είπα ότι δεν σας ακούω, απλά είπα ότι υπάρχει θέμα. Συνεχίστε ωστόσο, ελάτε. Okay. Λοιπόν, με βάση τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, τα κατοικήσιμα ήταν 4.500, τα μη κατοικήσιμα 4.800, πάμε λίγο γρήγορα. Στο δευτεροβάθμιο έλεγχο, από τα μη κατοικήσιμα που ήταν 4.800, χαρακτηριστήκαν 1.700 κατοικήσιμα, έφυγαν από την κουβέντα πια. Και μιλάμε για μη κατοικήσιμα 3.225 κίτρινα και 834 κόκκινα. Θέλω να δούμε λίγο το κοινωνικό κομμάτι αυτό. Σωστά. Σαφέστατα μιλάμε μόνο για το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Σωστά. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δούμε λίγο τα νούμερα πίσω από τα νούμερα. 4.059 κτίρια με βάση τη δεύτερη αυτοψία είναι μη κατοικήσιμα. Αν το πολλαπλασιάσουμε με 2 ή 3 άτομα κατά μέσο όρο που κατοικούν σε αυτά τα κτίρια, μιλάμε για 12.000 ψυχές. 12.000 ψυχές. Η οικίσκη, από ό,τι γνωρίζω, είναι 120. Και 4 άτομα να μένουν μέσα στους οικίσκους, μιλάμε για 500 άτομα. Να είναι άλλα 1.000 άτομα σε ξενοδοχεία. Δεν το γνωρίζω, αν το ξέρει ο Μάρκος να με διορθώσει. Κανένας. Να είναι 1.000 γιατί άτομα. Γιατί δεν σας ακούω, κύριε Κοκολάκη, τι ακριβώς σημαίνει? Προηγουμένως δεν έχω αλλάξει κάτι στη σύνδεση. Μάλιστα. Συνεχίστε, κύριε Μπαγιορούκη. Να έχουν φύγει και να μένουν 1.000 άτομα σε συγγενικά τους πρόσωπα. Να τα κάνουμε 2.000 τα άτομα. Άρα μιλάμε για 500 άτομα σε οικίσκους και 2.000 άτομα σε συγγενικά σπίτια για 2.500 άτομα. Από τα 12.000 άτομα τα οποία λέγαμε πριν, αν κάνουμε την αφαίρεση, νούμερα είναι, μιλάμε για 9.000 ψυχές. Πού θέλω να καταλήξω? 6 μήνες μετά, 9.000 ψυχές μένουν σε μη κατοικήσιμες κατοικίες. Προχθές είχαμε 4,6. Αν αύριο έχουμε 5,5, που κανένας σεισμολόγος δεν έχει προεξοφλήσει ότι δεν θα ξανασυμβεί, για πόσα θύματα θα μιλάμε? Πόσες θα είναι οι ανθρώπινες ψυχές που θα χαθούν? Τι γίνεται γι' αυτό? Βολευτήκαμε όλοι? Πάμε παρακάτω. Τι προτείνουμε λοιπόν? Γιατί λες κάτι, πρέπει να προτείνεις κάτι. Δεν μπορεί ένας φάκελος να κολλησιεργεί τόσο καιρό, οι διαδικασίες να κολλησιοργούν τόσο καιρό. Και ας με διορθώσει ο Μάρκος, 6 μήνες μετά έχει πέσει μία παλαμιά λάσπη σε ένα σπίτι για να χύσει η ανοικοδόμησή του ή η επισκευή του. Εγώ έχω μία ομάδα, έχω φτιάξει μία ομάδα με τα παιδιά στο Facebook, μιλάω με 500 ανθρώπους, κανένας μα κανένας δεν έχει βάλει μία πέτρα πάνω στην άλλη. Κανένας μα κανένας. Ακόμα και αυτοί που έχουν πάρει χρήματα. Γιατί ο φάκελος είναι έτσι, γιατί θέλει το ένα, γιατί θέλει το άλλο. Χθες μίλαγα με ένα παιδί το οποίο έχει 3 κινητά και έχουν καταστραφεί και τα 3. Έχει πληρώσει 2.000 ευρώ σε μηχανικούς, σε τοπογράφους. Να βγάλει τοπογραφικά, να φτιάξει χαρτιά,
να πάει στην πολεοδομία στο Καστέλι για να πάρει κάποια χαρτιά που δικαιολογούν ότι το ακίνητο είναι εντός Δήμου. Και του λέω, πότε θα ξεκινήσεις, ρε Αντρέα, να κάνεις αυτές τις επισκευές? Μου λέει, δεν ξέρω, μένω ακόμα στο Κερατόκαμπο και πηγαίνω, έρχομαι το πρωί με το παιδί μου. Δεν συγκινείται κανένας. Μόνο νούμερα είμαστε. Κουτάκια και νούμερα είμαστε. Δεν είμαστε τίποτε άλλο σε αυτή την κοινωνία πια. Πάμε παρακάτω. Για τις επιχειρήσεις. Ασκώ μια αγροτική δραστηριότητα. Έχουν έρθει δύο φορές και μου έχουν κάνει έλεγχο. Μου ζήτησαν να συντάξω ένα φάκελο. Ο φάκελος αυτός μέσα αυτή τη στιγμή έχει 17 χαρτιά. 17 χαρτιά. Και επειδή είμαι στο χώρο και γνωρίζω πράγματα, μπόρεσα να τα μαζέψω αυτά τα χαρτιά. Μου ζήτησαν τιμολόγιο αγοράς προϊόντων που εγώ τα παράγω. Θέλω να μας λέει το τιμολόγιο αγοράς. Μα βρε παιδιά, εγώ παράγω προϊόντα. Τα οποία τα αποθηκεύω 6 μήνες για να τα πουλήσω μετά από 6 μήνες. Έπρεπε να τους πείσω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Συμπληρώνω το φάκελο, τα στέλνω στην περιφέρεια. Έχω πάρει 26 τηλέφωνα. Έχω στείλει 4 email για να μου επιβεβαιώσουν αυτοί οι άνθρωποι ότι είμαι εντάξει με το φάκελό μου. Δεν απαντάει η ψυχή, δεν μου απαντάει κανείς στο email. Και σας λέω, γνωρίζω πράγματα και μπορώ να τρέξω λίγο τις διαδικασίες. Ένας κακομύρης, ένας ταλέπορος άνθρωπος από τα Καστελιανά, από την Παναγιά, από τον Ιππιδητό, που δεν είναι μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Τι θα κάνει, θα σας πω εγώ, σηκώνει τα χέρια ψηλά και τα παρατάει. Τα παρατάει. Δεν είμαστε κουτάκια, ρε παιδιά. Είναι αυτό το οποίο ακούσαμε και πριν από λίγο. Έτσι, όπως το λέτε, από τη δική σας την πλευρά και με αυτά τα προσωπικά παραδείγματα, δίνεται ποιος το μέγεθος του προβλήματος. Αν γίνει, ποιος αναλάβει αυτή τη ρημάδα πολιτική ευθύνη, αν γίνει ένα σεισμός 5,5, 2 η ώρα τα μεσάνυχτα, σε σπίτια τα οποία είναι ήδη ταλαιπωρημένα, τι θα λέμε την επόμενη μέρα μετά? Δεν μπορώ να το ξέρω. Και δεν μπορώ να απαντήσω. Ρητορικό το ερώτημα. Ας απαντήσουν εκείνοι που ακούν. Και μπορούν να δώσουν αυτή την απάντηση. Κύριε Μπαγιορούκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Η τελευταία κουβέντα, κύριε Κουκολάκη, οι τελευταίες κουβέντες από εσάς, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτό που μετέφερε ο Ηλίας, δυστυχώς, τον λαμβάνουμε και εμείς τα τηλεφωνήματα καθημερινά. Προσπαθούμε να πιέσουμε τα πράγματα ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να καταργηθεί αυτή η γραφειοκρατία και να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Όντως αυτά που είπε ο Ηλίας ισχύουν. Τις προάλλες κάναμε μια βόλτα που ήταν και κρύος ο καιρός και περνάγαμε από κίτρινα και κόκκινα σπίτια και καπνίζαν οι καπνοδόχοι, που σημαίνει ότι ο κόσμος μένει μέσα, δεν έχει που αλλού να πάει. Και όντως αυτό που είπε ο Ηλίας ισχύει. Όμοι γέννητο, αν συμβεί κάτι με έναν ισχυρότερο σεισμό, ίσως θρηνήσουμε πολλά θύματα. Αυτό όμως που μας προβληματίζει είναι ότι με το ρυθμό που κινούνται οι διαδικασίες, καλώς ή κακώς, η αποκατάσταση, αν γίνει με το 50% της αποζημίωσης, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι, παρόλα αυτά θα καθυστερήσει για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Μάλιστα. Δεν μπορεί το κόσμο να δει. Φανταστείτε την ψυχολογία του κόσμου που μένει αυτή τη στιγμή μέσα σε σπίτια. Και εγώ σε κίτρινο μένω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω άλλη επιλογή. Ναι. Έμενα σε περιοχή που είναι 30 χιλιόμετρα από εδώ στο Τούτσορο. Φιλοξενούμουν σε ένα σπίτι στο Αστρίτσι για ένα διάστημα. Αναγκάστηκα να έρθω να κάνω μικροεπισκευές για να μείνω σε κίτρινο. Αλλά δεν λέω για μένα, λέω για πολλές περιπτώσεις που είναι σε αυτή την κατηγορία. Και αυτό που είπε ο Ηλίας, αρκετός κόσμος έχει μπει στη διαδικασία να κάνει επισκευές είτε σε σπίτια είτε σε καταστήματα, γνωρίζοντας ότι τα χρήματα που διαθέτει δεν θα τα πάρει ποτέ πίσω. Γιατί όταν θα έρθει το ΔΑΕΚ τριτοβάθμιος να ελέγξει, δηλαδή τη ζημιά αυτή φτιαγμένη, δεν θα την αποζημιωθεί. Μάλιστα. Αλλά δεν υπάρχει και άλλη λύση. Και όπως πολύ σωστά λέτε εσείς, αλλά κρατάω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπαγιορούκης, δεν είμαστε αριθμοί, δεν είμαστε κουτάκια. Είμαστε ανθρώπινες ζωές, μονάδες που ζούμε υπό αυτές τις συνθήκες. Ζει ο κόσμος υπό αυτές τις συνθήκες. Και η πολιτεία κάπου θα πρέπει να το τρέξει παρακάτω. Είναι αλήθεια εκείνη η πληροφορία η οποία τρέχει, τουλάχιστον μέσα στα φοροτεχνικά γραφεία, κυκλοφορεί ότι ήταν κατέβει 15 του μήνα ο κύριος Τριαντόπουλος, κάτι έγινε, δεν κατέβηκε και ότι ενδέχεται τις επόμενες ημέρες ίσως να κατέβει και στη δική σας την περιοχή. Ελπίζω αυτή τη φορά όχι απλά για μια συνέντευξη τύπου ή να συναντηθεί είτε με περιφέρεια είτε δημοτική αρχή, αλλά να μιλήσει και μαζί σας για να δεν προβλήματα. Είναι αλήθεια? Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Εγώ θα ήθελα να πω μέσα από την εκπομπή σας, ενδεχομένως να μας ακούει και ο κύριος Τριαντόπουλος έμεσα, δεν ζητάμε συνάντηση διαμαρτυρίας.
ζητάμε μία συνάντηση να καταθέσουμε προτάσεις λύσεων που εξυπηρετούν και την κυβέρνηση και τους πολίτες. Δυστυχώς η αρρωγή έχει ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι για πρώτη φορά δόθηκαν χρήματα αρχικά στον κόσμο. Είναι πολύ καλό αυτό. Δεν πήγαμε το παλιό σύστημα. Αλλά σαν νόμος ο οποίος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά έχει πάρα πολλά κενά. Αυτά τα κενά τα έχουμε εντοπίσει. Δεν κοστίζουν τίποτα στη διόρθωσή τους να διορθωθούν. Εμείς τις προτάσεις μας είναι ναι μεν για την περιοχή μας, αλλά όμως γίνεται αν γίνει κάπου αλλού μια φυσική καταστροφή και εφαρμοστεί η αρρωγή, αυτά θα πρέπει να προβλεφτούν, να μην ταλαιπωρούν ούτε τον κόσμο ούτε την κυβέρνηση. Αυτές τις προτάσεις θέλουμε να μεταφέρουμε. Τις έχουμε μεταφέρει με διάφορους τρόπους, με υπομνήματα, με email στον Γιώργο Χρυατόπουλο. Δεν έχουν πάρει καμία απάντηση. Η συζήτηση λοιπόν, μην τη φοβούνται. Εμείς δεν τη φοβόμαστε. Δεν είναι συζήτηση διαμαρτυρίας. Είναι συζήτηση να βρούμε λύσεις. Εάν λοιπόν εμείς προτείνουμε λύσεις και δεν τις ακούνε, πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι λύσεις? Δεν κοστίζουν τίποτα. Είναι μια συνάντηση μισής ώρας. Δυστυχώς, να το πω έτσι, ο μόνος φορέας ο οποίος έχει μέχρι τώρα αναδείξει, έχει εντοπίσει τα προβλήματα και προτείνει λύσεις, είναι ο Σύλλογος. Δεν έχω ακούσει από κανένα άλλο φορέα αυτή τη στιγμή να διεκδικεί πράγματα προς όφελος των σεισμοπλήκτων και να προτείνει λύσεις. Λυπάμαι. Ό,τι γίνεται, τα δανείζονται από εμάς. Καλώς τα δανείζονται. Δεν έχω ποτέ ακουστεί το όνομα ότι αυτό ξεκίνησε από το Σύλλογο. Δεν μας πειράζει. Το αποτέλεσμα μας είναι αυτό που μετράει. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολλά καταφέρει σαν Σύλλογος που δεν φαίνονται. Αυτό μας ικανοποιεί. Αλλά μια συνάντηση με κυβερνητικούς θα δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα. Λυπάμαι που, παραμένουμε στο ίδιο εργοθεατές, χωρίς να έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα, 6 μήνες, να το πω διαφορετικά, άλλο ήθελα να πω. Να το πω διαφορετικά, 6 μήνες μετά το σεισμό. Είναι πραγματικά να σε πονάει. Να γυρίσω λίγο πίσω 6 μήνες, στην επίσκεψη. Με μια κουβέντα μόνο. Στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Κύριε Μητσοτάκη, αυτά που εξαγγέλθηκαν, ερώτημα, τι έχει υλοποιηθεί? Ας απαντήσουν αυτοί που γνωρίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοκολάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.